η ανώνυμος εταιρεία Διόρυγας Κορίνθου εξέδωσε ανακοίνωση για τη διακοπή λειτουργίας της βυθιζόμενης γέφυρας Ποσειδονίας λόγω βλάβης. Η ανώνυμος εταιρεία Διόρυγας Κορίνθου ενημερώνει ότι σήμερα το απόγευμα 7 Εβδόμου 2024 και περί ώρας 20:30 κατά την διαδικασία ανύψωσης της γέφυρας Ποσειδονίας προκλήθηκε ηλεκτρομαγνητική βλάβη στον ηλεκτροκινητήρα του βαρούλκου ανύψωσης. Από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο σημείο το συνεργείο της τεχνικής υπηρεσίας και αποκατέστησε εν μέρη την βλάβη ώστε να δοθεί ο διάβλος στην αυσιπλοεία. Οι εργασίες επισκευής θα συνεχιστούν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 8 Εβδόμου 2024 και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν το απόγευμα της Τρίτης 9 Εβδόμου 2024, όπου θα τεθεί σε επαναλειτουργία και στη διάθεση των χρηστών. Η εταιρεία ευχαριστεί κτλ. Θα μου πείτε, σήμερα είναι ακόμα Δευτέρα, δεν είναι Τρίτη, πώς και λειτουργεί? Λειτουργεί χάρη στο φιλότιμο των εργαζομένων της Διόρυγας Κορίνθου που έμειναν με τον καύσωνα και δούλεψαν υπερορίες για να δοθεί η γέφυρα στην κυκλοφορία. We'll be right back.